Έτυχαν τα άτομα όλα αυτά. Το μισό σπίτι μου ανήκει, έμενε η ξαδέρφη μου. Ναι. Σε αυτό. Και το δίπλα είναι δύο σπίτια, έμενε η ανιψιά μου με τα παιδάκια της. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι δεν είναι κάτοικοι, είναι παραθεριστές. Όχι, δεν είναι παραθεριστές, είναι ειδικά σχεδόν μόνιμες κάτοικοι. Όχι, κύριοι άνθρωποι που μπήκαν μέσα, τα 26 άτομα. Δεν ξέρω εγώ τα 26 άτομα, εγώ λέω ποιος έμενε. Αν μπήκανε τώρα μέσα στη φωτιά κάποιοι οι οποίοι δεν τους. Λοιπόν, μέσα στο οίκημα αυτό έμενε η ανιψιά σας, μας λέτε. Στο δεξιά σπίτι. Στο δεξιά. Έχει καεί αυτό. Ναι, όλα και τα όλα. Η ανιψιά μου είναι καλά. Δεν γνωρίζω. Τηλεφωνώ, δεν βρίσκω ούτε την ανιψιά μου, ούτε την ξαδέρφη μου. Κανέναν, ναι. Δηλαδή, είναι, τα έχετε δηλώσει σαν αγνοούμενους. Δεν έχω προλάβει. Σήμερα έρθει το πρωί, δεν μπορούσα να πλησιάσω εγώ τη φωτιά. Εγώ δεν μένω εδώ. Η ξαδέρφη μου είναι. Ναι. Εγώ μένω στο τρέφι. Δεν βρίσκεται τίποτα, λέω, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Δεν τα έχω τα τηλέφωνα, δεν απαντάνε. Τι πάνε τα τηλέφωνα. Όχι. Απενεργοποιημένα. Και ήρθε δεν εδώ πέρα, σας είπαν ότι είχε άλλα 26 άτομα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν τους είδαν. Τώρα ήρθε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν με αφήνουν να μπω μέσα να δω μήπως αναγνωρίσω, ας πούμε, ξέρω. Την ανιψιά μου. Ελπίζω να είναι καλά. Φοβερό.